Για το άσθημα και την αντιμετώπιση του θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, πνευμονολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλώς ήρθατε στο Ανάδειξέ το. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, το άσθημα και κυρίως όταν είναι συχνό και έντονο, είναι αρκετά βασανιστικό για τους ασθενείς. Πριν όμως μιλήσουμε καταρχήν για την αρρώστια, να συζητήσουμε λίγο για τη διάκριση. Είναι σωστό που κάνουμε διάκριση μεταξύ αλλεργικού και βροχικού άσθηματος? Η έννοια του αλλεργικού άσθηματος είναι ουσιαστικά μία υποκατηγορία άσθηματος. Ένας από τους ενδότυπους, όπως λέμε, στη σύγχρονη θεώρηση του βροχικού άσθηματος. Παλιά θεωρούσαμε ότι το άσθημα είναι μία ενιαία νόσος. Όλοι δηλαδή οι ασθηματικοί είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν απλά άσθημα. Καταλάβαμε όμως ότι υπάρχουν, ας το πω έτσι, υποκατηγορίες ασθηματικών. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους κάνει να διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, παρότι πράγματι έχουν άσθημα. Αυτά τα ενδογενή χαρακτηριστικά που έχουν κληρονομική προδιάθεση και κοινό παθογενετικό μηχανισμό δηλαδή που γίνονται, ονομάζονται ενδότυποι. Ένας από τους ενδότυπους, λοιπόν, τους πολλούς ενδότυπους του άσθηματος, είναι το αλλεργικό άσθημα. Συζητούμε λοιπόν για ένα άσθημα το οποίο εμφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία, συνήθως στην προσχολική ηλικία, συνδέεται αρκετά, όπως λέει και το όνομά του, με αλλεργίες. Τα παιδάκια δηλαδή έχουν έξεμα, έχουν δερματικές αλλεργίες, μερικά έχουν τροφικές αλλεργίες. Πολλά τα πειράζει και η σκόνη, η οικιακή σκόνη. Προφανώς, αυτό σημαίνει αλλεργία. Είναι λοιπόν ευαίσθητα σε διάφορα αλλεργιογόνα. Η οικιακή σκόνη είναι ένα από αυτά. Τα τριχώματα των ζώων είναι άλλο. Η γύρη είναι άλλο. Και το οποίο άσθημα εξελίσσεται σε άλλοτε άλλο βαθμό. Με τρεις τρόπους. Είτε μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών εξαφανίζεται, είτε από μόνο του, είτε αν λάβει την κατάλληλη θεραπεία. Είτε φτάνει μέχρι την εφηβεία, όπου και ατονεί, ή σε ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων του συνοδεύει και στην ενήλικο ζωή. Αυτό το άσθημα μπορεί να εξελιχθεί σε μία νόσο η οποία να ταλαιπωρεί τον ασθενή. Θα ήθελα εδώ να πω κάτι για τους θεατές σας που είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα είναι μία τυχερή χώρα. Παρότι το άσθημα είναι συχνό, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, της ομάδος άσθηματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, που έχω την τιμή να είμαι ο γενικός γραμματέας της, 8,6% του πληθυσμού πάσχει από άσθημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι σημαντικό ποσοστό. Πολύ σημαντικό ποσοστό. Ευτυχώς όμως, το άσθημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι σχετικά ελαφρύ. Δεν είναι το πολύ βαρύ άσθημα που έχουν στις βόρειες χώρες. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είναι πιο ελαφρύ στη χώρα μας. Είναι θέμα και γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών παραγόντων, προφανώς. Αλληλεπίδρασης όλων αυτών. Όμως, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι επειδή είναι πιο ελαφρύ το άσθημα, με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί ο ασθηματικός να ελέγξει το άσθημα του και να απαλλαγεί από τα συμπτώματα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύξει ο ασθηματικός μια σωστή θεραπευτική σχέση με τον πνευμονολόγο του, να πάρει σωστή θεραπεία για το άσθημα του και να πετύχει αυτό που λέγεται καλό έλεγχο του άσθηματός του. Μιλήσατε μέχρι τώρα για το αλλεργικό. Να δούμε λίγο και το βροχικό άσθημα. Το αλλεργικό είναι ένα βροχικό άσθημα. Υπάρχουν και πολλά άλλα, πολλοί άλλοι ενδότυποι βροχικού άσθηματος. Υπάρχει για παράδειγμα το βροχικό άσθημα που συνδέεται με ασπιρίνη. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν πάρουν ασπιρίνη αναπτύσσουν βροχικό άσθημα. Αυτοί για παράδειγμα έχουν λίγο πιο δύσκολο άσθημα, ανθιστάμενο σχετικά στη θεραπεία. Συχνά αναπτύσσουν αλλεργική ρινίτιδα, ρινικούς πολύποδες και χρειάζονται μια συγκεκριμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Υπάρχει μια άλλη μορφή άσθηματος που εμφανίζεται στους αθλητές. Κυρίως στους αθλητές που κάνουν γυμναστική σε εξωτερικούς χώρους και οι οποίοι αθλούνται όταν έχει κρύο. Είναι Μάλιστα. άλλος ενδότυπος άσθηματος. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι ενδότυποι άσθηματος. Όμως για τον ασθενή δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να ξέρει ποιον ενδότυπο άσθηματος έχει. Υπάρχουν κι άλλοι. Δεν θέλω να σας φάω το χρόνο της εκπομπής σας με αυτό. Ναι. Για τον ασθενή, ο ασθενής έχει συμπτώματα. Έχει βήχα, έχει δύσπνια, έχει συρρυγμό πολλές φορές, ξυπνάει τη νύχτα.
δεν του φτάνει ο αέρας, θέλει να αντιμετωπίσει τα συμπτώματά του. Και σήμερα η επιστήμη έχει πάρα πολύ αποτελεσματικά φάρμακα για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Πριν μας πείτε για την αντιμετώπιση, ένα άλλο ερώτημα. Πριν ήδη κάνατε μία ανοίξη για τους κληρονομικούς παράγοντες. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που προκαλούν το άσθημα? Το γιατί προκαλείται το άσθημα στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζουμε. Εκτός από το αλλεργικό άσθημα που η παθογένειά του είναι πολύ ξεκάθαρη. Το άσθημα που συνδέεται με ασπιρίνη, που και εκεί η παθογένεια είναι περίπου ξεκαθαρισμένη. Πολλοί από τους ενδότυπους του άσθηματος δεν έχουν πλήρως ξεκαθαρισμένο μηχανισμό. Σε κάποιους υπάρχει γενετική προδιάθεση. Πολύ συχνά, ας πούμε, παιδάκια προσχολικής ηλικίας που εμφανίζουν αυτό το αλλεργικό, όπως είπαμε, άσθημα, έχουν κάποιον από τους γονιούς να έχει άσθημα. Ένας από τους γονείς έχει άσθημα. Δεν είναι όμως κληρονομική νόσος. Το ξεκαθαρίζω. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν κάποιος έχει άσθημα, το παιδί του θα έχει άσθημα. Και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο κληρονομείται η προδιάθεση. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Έχουν γίνει μελέτες, δεν έχουμε σαφές αποτέλεσμα. Άρα δεν θα πρέπει να είναι στο μυαλό των ανθρώπων ότι πρόκειται για μια κληρονομούμενη νόσο. Ας πάμε λοιπόν τώρα στη θεραπεία. Ωραία. Το έχουμε. Τι κάνουμε? Εσείς έχετε τα όπλα, όπως μας είπατε. Βοηθήστε μας. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή και μη φαρμακευτική αγωγή. Θα ξεκινήσω από τη μη φαρμακευτική αγωγή και θα φτάσω στην φαρμακευτική. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα είναι να κόψουμε το καπνίσμα. Η μη φαρμακευτική αγωγή είναι αυτή. Αυτή είναι η μη φαρμακευτική αγωγή. Το λέω διότι καπνίζει περίπου το 40% του ελληνικού πληθυσμού. Είναι τεράστιο νούμερο. Στα πολιτισμένα κράτη της Δύσης καπνίζει 16-17%. Και εκεί το θεωρούν υπερβολικό το νούμερο. Το τσιγάρο και μπορεί να γεννήσει άσθημα, είναι γεννησιουργό αίτιο άσθηματος, και όταν έχεις άσθημα, απαγορεύεται αυστηρά να καπνίζεις, διότι σου προκαλεί παροξύνσεις άσθηματος, ασθηματικές κρίσεις. Σου χειροτερεύει το άσθημα και το κάνει ανθιστάμενο στη θεραπεία. Στη θεραπεία. Χρειάζεσαι πολύ μεγαλύτερη δόση φαρμάκων για να ελέγξεις κάπως το άσθημα σου όταν καπνίζεις. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνω είναι να μην καπνίζω. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνω είναι να ελέγξω αν κάτι με ενοχλεί, αν είμαι αλλεργικό σε κάτι, και να το απομακρύνω. Αν, ας πούμε, έχω ένα κατοικίδιο στο οποίο είμαι αλλεργικός, αναγκαστικά θα πρέπει να αποχωριστώ το κατοικίδιο μου, τουλάχιστον να μην το χαϊδεύω. Να μην έρχομαι δηλαδή σε πάρα πολύ στενή επαφή με το τρίχωμά του. Θα πρέπει να εμβολιάζομαι. Έτσι ώστε και για τη γρήπη και για τον πνευμονιόκοκο, έτσι ώστε να μην αρρωσταίνω συχνά, γιατί κάθε φορά που κάνω μία λίμωξη του αναπνευστικού, επειδή στο άσθημα υπάρχει φλεγμονή των αραγωγών, η φλεγμονή αυτή των αραγωγών χειροτερεύει από τη λίμωξη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται βροχική, όπως λέγεται, υπεραντιδραστικότητα, δηλαδή οι βρόγχοι μας γίνονται πιο αντιδραστικοί στα διάφορα ερεθίσματα, συσπώνται και από τη σύσπαση αυτή, τον βροχόσπασμο, όπως λέγεται επιστημονικά, προκαλούνται όλα τα συμπτώματα. Ο βήχας, η δύσπνοια, τα πτύελα. Μάλιστα. Εκτός όμως από αυτά τα μέτρα, υπάρχει και η φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να την αποφασίσει ο ασθενής σε συνεργασία με τον πνευμονολόγο του, αφού συνυπολογίσει τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα του άσθηματος. Και υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και ερωτηματολόγια. Θα πρέπει να κάνει μία σπυρομέτρηση και να ποσοτικοποιήσει τα συμπτώματα και τη συχνότητα εμφάνισής τους. Με βάση αυτά, ο πνευμονολόγος έχει έναν αλγόριθμο που στηρίζεται σε διεθνείς οδηγίες, σε πολύ καλά τεκμηριωμένες μελέτες, για να δώσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Όμως, η θεραπευτική αγωγή, να το πω έτσι, για τους περισσότερους ασθενείς, είναι απλά σπρέι. Είναι σπρέι τα οποία χρησιμοποιούνται για να ρυθμίζουν την νόσο, πρέπει να τα παίρνουμε χρονίως, λέγονται ρυθμιστικά, και υπάρχουν και κάποια σπρέι τα οποία τα παίρνουμε ανακουφιστικά. Αν τα ρυθμιστικά σπρέι τα οποία παίρνουμε δεν επαρκούν. Μάλιστα. Ωραία. Τέλος, θα ήθελα να μας πείτε κάτι άλλο. Ένας επίμονος ξερόβυχας μπορεί να έχει κάποιος? Πρέπει να τον υποψιάσει για ύπαρξη άσθηματος? Βεβαίως. Ένας βύχας που δεν εξηγείται με άλλο τρόπο, θα μπορούσε να είναι άσθημα. Το σύνηθες pattern που εμφανίζεται στους ενηλίκους και γίνεται λάθος από πολλούς συναδελφούς,
ιδίως από μη ειδικούς, μη πνευμονολόγους, από παθολόγους, γενικούς γιατρούς ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε, είναι ο περίφημος μεταλλημμώδης βήχας. Mm-hmm. Όταν πάθω μία ίωση στο αναπνευστικό μου, απογυμνώνεται το επιθύλιο του αναπνευστικού λόγω της ίωσης και αρχίζω να βήχω. Αυτό όμως λογικά θα κρατήσει 2, 3, 4 μέρες. Όσο κρατάει η ίωση, έχω πυρετό, έχω κακουχία, δεν αισθάνομαι καλά. Αν αφού φύγει η ίωση, ο βήχας συνεχίζει για μέρες, αυτό που πολλοί λένε μεταλλημμώδης βήχας, τότε το πιθανότερο είναι αυτό να είναι άσθημα. Ο ασθενής να έχει άσθημα. Να πρέπει λοιπόν να εξεταστεί, να διαπιστωθεί αν έχει άσθημα και να πάρει την κατάλληλη αγωγή, ώστε να μην έχει τον εντός εισαγωγικών, βάλετε το, μεταλλημμώδη βήχα. Δεν υπάρχει κατ' ουσίαν μεταλλημμώδης βήχας, ημι μόνο στα παιδάκια τα οποία είναι ενός 2 ετών. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν και αυτοί που έχουν επίμονο ξερόβηχα πρέπει να έρθουν και να εξεταστούν. Σαφέστατα. Ωραία. Κύριε Βασιλακόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.